Μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες του εξωτερικού και του εσωτερικού, προκειμένου να εγκατασταθούν στο πάρκο υψηλής τεχνολογίας και έρευνας, όταν φυσικά αυτό ολοκληρωθεί, βλέπει ο Περιφερειάρχης Αλεξάνδρος Καχρημάνης. Υποστήριξε ότι τουλάχιστον 5 εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον για το πάρκο, ενώ ερωτηθείς για την πρόταση άλλων επιστημόνων που προκρίνουν την ανοιχτή και συμμετοχική τεχνολογική ανάπτυξη που ενισχύει την τοπική κοινωνία και οικονομία, ο Περιφερειάρχης απάντησε ότι αυτή είναι η αρχή και όχι το τέλος, δείχνοντας έτσι τη διάθεση να ανοιχτεί το εγχείρημα και σε άλλες κατευθύνσεις. Ο κ. Καχρημάνης υπογράμμισε ότι από τις συζητήσεις προκύπτει ότι τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα θα υπερκαλυφθούν. Ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία δημόσιου data center. Τέλος, είπε ότι στην περιοχή πρόκειται να εγκαταστήσει δομή βιοιατρικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, ΙΤΕ, το οποίο έχει έδρα την Κρήτη. Όλα αυτά, όπως ανέφερε ο κ. Καχρημάνης, θα αλλάξουν εντελώς την εικόνα της περιοχής μας. Το Πάρκο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας και Καινοτομίας προχωράει, έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε υποβάλει όλο το φάκελο, γίνεται μια συζήτηση επειδή αυτό θα παράγει και κάποια έσοδα όπως είναι. Πρέπει να βρεθεί το ποσοστό ακριβώς της επιχορήγησης, αλλά το παρήγορο είναι από όλη την υπόθεση αυτή ότι τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα που εμείς ξεκινήσαμε ήδη θα υπερκαλυφθούν και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εταιρείες που θέλουν να έρθουν, το οποίο σημαίνει ότι θα χρειαστεί η περιοχή αυτή, όπως πάμε αριστερά της Νιάρχου, όλο το τετράγωνο μέχρι την Εθνική Οδό, όλος αυτός ο τόπος σιγά σιγά θα πάρει άλλη αξία. Κοιτάξτε, το data center είναι δύο. Ένα ζητάει να κάνει μια εταιρεία από αυτές που έρχονται και ένα θα κάνει το ελληνικό δημόσιο με τον κύριο Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης μου έχει ζητήσει να βρω και μια έκταση γιατί το θέλει να είναι πράσινο που θα βάλουν τα φωτοβολταϊκά και κινούμε σε αυτή την κατεύθυνση και να έχω και ένα χώρο που θα είναι στεγασμένος περίπου 1000 τετραγωνικά. Και χτες συζητήσαμε με τον κύριο Πιερακάκη. Ο ίδιος θα προχωράει τα θέματα του data center του κρατικού. Επίσης στην περιοχή εκεί κάνει και το ΙΤΕ δομή, το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογικών Εφαρμογών που είναι στην Κρήτη. Μιλούσαμε και με τον κύριο Ταβερναράκη που είναι πρόεδρος εκεί. Οι ίδιοι είναι σε θέματα βιοιατρικής που θα ασχοληθεί εδώ το ΙΤΕ. Γενικά η περιοχή όλη αυτή, εγώ βλέπω ότι τις δίνουμε και άλλες δυνατότητες με την Οδό Νιάρχου που αλλάζει την όλη κατεύθυνση της περιοχής μας μέχρι σήμερα, όχι μόνο των Ιωνίων και όλης της Ηπείρου. Υπήρξε ένα δημοσίευμα, κύριε Περιφερειάρχε, το οποίο μάλιστα έχετε και εσείς μια δήλωση σε αυτό. Υπάρχει μια πρόταση κάποιων επιστημόνων να ανοιχθεί ακόμη περισσότερο. Δεν καταλάβατε. Εμείς ξεκινήσαμε και βάζουμε το πρώτο φόλι. Την πρώτη αρχή, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί σε όλα και πιστεύω ότι έτσι θα πάρουμε εντός εισαγωγικών την ταμπέλα της Silicon Valley της Ευρώπης.